Πρέπει να προσπαθήσουμε όλοι να μπορέσουμε να συνομιλήσουμε. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει κάποιοι να φύγουν από το ταμπούρωμα πίσω. Πίσω από το ότι υπάρχει πλεόνασμα και ζωγραφίζουν από εκεί και ύστερα, και να μπορέσουμε να μιλήσουμε για αυτούς που μας παρακολουθάνε με μεγάλη αγωνία. Ο προϋπολογισμός τι προβλέπει για τα 3 εκατομμύρια ανασφάλιστους Έλληνες? Έχει μια πρόβλεψη. Για να μπορέσουμε να συνομιλήσουμε, κύριε Κεφαλογιάννη, και να δούμε και συνενέσεις. Έχει μια πρόβλεψη ο προϋπολογισμός για τα 3 εκατομμύρια ανασφάλιστους Έλληνες? Έχει. Μείωση του κομματιού των κοινωνικών δαπανών. Μείωση του κομματιού της πρόνοιας. Να συνομιλήσουμε περαιτέρω. Τι ακριβώς προβλέπει για τους ανέργους? Τι προβλέπει? Προβλέπει διεύρυνση των επιδομάτων τους? Τι προβλέπει? Λέτε να εξυγχρονίσετε το κράτος και μέσα στα καφενεία της Βουλής συζητιέτε ένα πενιντάρικο όπου όλοι το τάζετε σε κοινωνικές ομάδες. Μάλιστα ο κύριος Γιακουμάτος έφτασε και λέει δώσ' τους και κανένα 150 και έφερε το απόθεμά του σε δραχμές και λαϊκιστής ο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, το απόθεμα αυτών σε ευρώ θέλουμε. Όχι σε δραχμές, σε ευρώ. Και να ελέγξετε τις offshore που ελέγξατε 2 και φέρατε όλο και όλο πόσα εκατομμύρια από τη φοροδιαφυγή. Γίνεται προσπάθεια να πιαστεί η φοροδιαφυγή? Είναι πολλοί οι φόροι. Είναι υπέρογκοι οι φόροι για τις λαϊκές τάξεις. Δεν υπάρχουν πραγματικά έσοδα όμως από την ολιγαρχία. Αυτό μπορεί να είναι μια διάκριση, να το συζητήσουμε. Για ποιους μιλάμε? Σε μια μαγική εικόνα πίσω από το πλεόνασμα? Σαν κάποιους συναδέλφους που όταν αγοράστηκε η δέσφα από τη Σοκάρ, προχθές τα συζητάγαμε, μας είπαν ότι βάζουμε χέρι, πόδι μάλλον, και στο φυσικό αέριο και θα είμαστε παρόντες και στην Κασπία. Έχουμε σαλτάρι, μου φαίνεται. Έχουμε φύγει. Τάζεται ανάπτυξη όταν η κοινωνία είναι γονατισμένη. Σε ποιο επίπεδο να κάνουμε συζήτηση? Σας τέθηκε ένα ερώτημα πολύ συγκεκριμένο, κύριε Σταϊκούρα. Περιμέναμε ότι ίσως θα το απαντούσε ο κύριος Υπουργός της Εθνικής Άμυνας. Μέσα στα χαρτιά μας πρόκυψε ένα νέο χρέος παλαιότερων συμβάσεων του στρατού που δεν υπήρχε στους προηγούμενους προϋπολογισμούς. 6 δις. Είναι το ΚΑΕ 69.000, 69.10, 69.20. Πώς πρόκυψε αυτό? Δώστε εξήγηση γι' αυτό. Και προκύπτει ότι για να εξυπηρετηθεί αυτό το χρέος, όλο το εξοπλιστικό πρόγραμμα θα πάει εκεί φέτος. Δώστε μια εξήγηση. Να συνομιλήσουμε. Τι θα κάνουμε με την αμυντική βιομηχανία? Αντί να έχουμε δαπάνες, πρέπει να τα μετατρέψουμε σε επένδυση τις δαπάνες, τις υποχρεωτικές των αμυντικών δαπανών. Έχετε κάποια ιδέα γι' αυτό? Να κλείσουν οι αμυντικές βιομηχανίες, θέλετε? Και διαπραγματεύεστε το όριο των ανθρώπων αν θα βρεθούν στους 4.000 που απαιτεί η Τρόικα, αν θα βρεθούν δηλαδή οι 800 της αμυντικής βιομηχανίας να καταγραφούν στους 4.000. Είναι πολιτική να συζητήσουμε. Πού όμως? Αντιλαμβάνεστε τις προτάσεις μας μέσα από τις απόψεις μας? Τις αντιλαμβάνεστε? Νομίζω ότι δεν είσαστε σε θέση να τις αντιληφθείτε. Ο καθένας που πήρε τον προϋπολογισμό στα χέρια του έψαχνε να βρει ένα τέταρτο παράρτημα που να είναι οι οδηγίες επιβίωσης της λαϊκής οικογένειας. Πώς θα επιβιώσει χωρίς εισόδημα, πώς θα επιβιώσει ο εργαζόμενος των 500 ευρώ? Φέρτε το και πείτε το αυτό εδώ να το καταλάβουμε. Αν το καταλάβουμε αυτό, υπάρχει πεδίο συνεννόησης. Δεν σας ενδιαφέρει, δεν εμφανίζεται στα χαρτιά σας. Εμφανίζεται ξανά να του κόβουμε δυνατότητες. Και μιλάμε για την τεράστια πλειοψηφία της κοινωνίας. Για να φυλάξετε μια δράκα ανθρώπων που σας στηρίζει με τα κανάλια τους, με τα μέσα τους κλπ. Αυτό κάνει φοβερά δύσκολο το πράγμα. Ο θριαμβεύων μερκελισμός της Ευρώπης έχει βρει πρόθυμο πολιτικό προσωπικό, το οποίο δεν εξυπηρετεί μόνο τα δικά του συμφέροντα. Είναι στρατηγική συνεννόηση με την αδιφάγα ολιγαρχία, δίνοντας τον ελληνικό λαό ρεγάλο, πώς το λένε, μη αδιαφορώντας για τις στοιχειώδεστερες των αναγκών του, στα νοσοκομεία, στην παιδεία, στο να βρει δουλειά. Αυτό το καταλαβαίνετε? Λέτε για μια μεταρρύθμιση, λέτε για εξυγχρονισμό. Ποια θα είναι η μεταρρύθμιση και ο εξυγχρονισμός? Η μεγάλη
καλύτερη μεταρρύθμιση που έχει ανάγκη ο τόπος. Είναι ένα πολιτικό σύστημα που διαπλέκεται με αυτούς να πάει στην άκρη. Μη μας μεταφράζετε ότι η μεταπολίτευση σήμαινε δανεικά για κοινωνικό κράτος. Την έκθεση αυτή την έχετε διαβάσει. Η έκθεση αυτή λέει ότι 12 δισεκατομμύρια το χρόνο για τα χρόνια που πέρασαν και κυβερνήσατε αλλεπαλλήλως, 12 δισεκατομμύρια είναι το αποτέλεσμα κατ' εκτίμησή της, χαμηλή εκτίμηση, το αποτέλεσμα της διαπλοκής. Πέσανε και κάποια ψίχουλα γύρω-γύρω. Πέσανε. Για να κάνουν κάποιοι ότι δεν βλέπουνε και να δημιουργήσετε μια κοινωνική συνένεση να μπορέσετε να κάνετε τον κύριο σκοπό σας. Λέει εδώ, δεν θα είχαμε ανάγκη να κόψουμε μισθούς και συντάξεις. Γιατί ψάχνουμε κάπου αλλού τις λύσεις. Σε μια αλλαγή πολιτικής στάσης. Και θέλω να συνομιλήσω με αυτούς που έχουν ανάγκη μια αλλαγή πολιτικής στάσης. Και να τους πω ότι τα πράγματα είναι δύσκολα. Γιατί οργανώνονται πολύ άσχημα οι κύριοι οι οποίοι θέλουν να μείνουν τα πράγματα όσο έχουν. Οργανώνονται άσχημα και έξω από αρχές. Έξω από οτιδήποτε. Περιγράφεται έσοδα από τα λιμάνια. Το λιμάνι της Πάτρας, με υπογραφή του κυρίου Βενιζέλου και του κυρίου Παπανδρέου, έχει παραχωρηθεί προσωρινά στην Πάτρα μέχρι την οριστική υπογραφή. Και εμφανίζεται ο Υπουργός Ναυτιλίας μαζί με τον γραμματέα της αποκεντρωμένης διοίκησης να πει 350 μέτρα θα πάρετε αντί για τα 3,5 χιλιόμετρα. Και δεν εμφανίζονται αυτοί που υπέγραψαν να του πούν ότι τι είναι αυτά που λες. Να του πούν ότι δεν μπορεί να δώσει αυτό στην Πάτρα όταν έχει 3,5 μέτωπο. Το ίδιο ισχύει για όλα τα λιμάνια. Υποθηκεύεται τις δυνατότητες για να υπάρξει άλλη πορεία. Άρα, για όσους μας ακούν και καταλαβαίνουν σε τι δύσκολο πηγάδι έχουμε βρεθεί, οργανωθείτε, οργανωθείτε, οργανωθείτε. Θα τον περάσουμε τον κάβο μαζί. Σας ευχαριστώ.